Ευχαριστούμε όλους όσους και όσες ψήφισαν το ΚΚΕ και ιδιαίτερα όσους έκαναν αυτό το βήμα για πρώτη φορά. Επίσης, όσους συμπορεύτηκαν με το ΚΚΕ σε αυτή την εκλογική μάχη, συμμετείχαν στα ψηφοδέλτιά του, αν και ανήκαν παλιότερα σε άλλους πολιτικούς χώρους, συνεχίζοντας μια ανάλογη συμπόρευση που υπήρξε και στις ευρωεκλογές. Χαιρετίζουμε τα χιλιάδες μέλη, τα στελέχη, τους φίλους του κόμματος και της ΚΝΕ που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την ενδυνάμωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η επόμενη μέρα θα βρει και νέες δυνάμεις στο δρόμο της αντιπίθεσης, στο δρόμο της ταξικής πολιτικής πάλης. Οι συνθήκες των εκλογών, όπως και των ευρωεκλογών πριν ένα μήνα, αποτύπωσαν ένα νέο συσχετισμό μεταξύ των αστικών κομμάτων με κύριο χαρακτηριστικό την υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και επομένως την κυβερνητική εναλλαγή χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή πολιτικής με ταυτόχρονη ενίσχυση του διπολισμού αλλά και μια συνολική τάση συντηρητικοποίησης. Στις εκλογές καταγράφηκε δικαιολογημένη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που τα τελευταία χρόνια υλοποίησε την αντιλαϊκή πολιτική συνεχίζοντας το έργο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, είναι αρνητικό το γεγονός ότι ένας κόσμος στράφηκε σε παλιότερες δοκιμασμένες αντιλαϊκές επιλογές όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Η καπιλία η συκοφάντηση αριστερών σοσιαλιστικών αξιών από το ΣΥΡΙΖΑ αποστράτευσαν αριστερό ριζοσπαστικό κόσμο, επέδρασαν αρνητικά στο εργατικό λαϊκό κίνημα ευρύτερα. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή υποχωρεί σημαντικά σε ψήφους και σε ποσοστά, μένοντας από ό,τι φαίνεται εκτός Βουλής. Το ποσοστό του ΚΚΕ επιτεύχθηκε μέσα σε συνθήκες πόλωσης εκβιαστικών διλημάτων, απογοήτευσης, αποχής, μειωμένων απαιτήσεων που καλλιεργούν όχι μόνο οι αστικές πολιτικές δυνάμεις όπως η Νέα Δημοκρατία, αλλά και αυτές που παρουσιάζονται ως αριστερές. Η νέα κοινοβουλευτική ομάδα, με το ποσοστό που έδωσε ο ελληνικός λαός στο ΚΚΕ, θα δώσει όλες τις δυνάμεις της τα επόμενα χρόνια για την προώθηση την υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων της πατρίδας μας. Οι ψήφοι του ΚΚΕ θα κατατεθούν από αύριο το πρωί σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, στα σχολιά και στις σχολές για την οργάνωση των αγώνων, για να εμποδιστούν αντιλαϊκά νέα μέτρα, για την ανακούφιση όλων όσων υποφέρουν. Όλες και όλοι ξέρουμε πως τα δύσκολα δεν τέλειωσαν. Όλοι νιώθουμε ότι το παραμύθι της μεταμνημονιακής εποχής, της δίθεν δίκαιης ανάπτυξης, δεν αφορά την καθημερινότητα του λαού μας. Ήδη για αύριο είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Eurogroup προκειμένου να υπενθυμίσει στη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις δεσμεύσεις και τις αντιλαϊκές προτεραιότητες το ΚΚΕ, με όλες του τις δυνάμεις, μέσα και έξω από τη Βουλή, θα αντιπαλέψει και τη νέα κυβέρνηση από τη σκοπιά μόνο των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, των λαϊκών αναγκών. Θα πρωτοστατήσει στην οργάνωση των αγώνων των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, των μεσαίων στρωμάτων, ενάντια στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, για να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική ανατροπή. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.